Σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη προχώρησε ο πρόεδρος του εθελοντικού οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κ. Κώστας Γιαννόπουλος, χθες από τη Λάρισα, όπου βρέθηκε με αφορμή την διοργάνωση του αγώνα Run Greece. Ο κ. Γιαννόπουλος ανέφερε ότι πρόσφατα, μετά από καταγγελία που δέχτηκε το Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης Θεσσαλίας του οργανισμού και εντολή εισαγγελέα για διερεύνηση, διαπιστώθηκε από κοινωνική λειτουργό ότι 4 αδέρφια ηλικίας από 8 έως 17 ετών ζουν σε οικογενειακό περιβάλλον φρίκης που απειλεί την ασφαλή διαβίωσή τους. Και επειδή τα παιδιά είναι σε μεγάλες ηλικίες, αυτή τη στιγμή δεν το δέχεται κανένας. Έτσι λοιπόν την Παρασκευή πριν έρθω εδώ, μας ενημέρωσε, με πήρε προσωπικά η κυρία Εισαγγελέας, με όλη την ευαισθησία που έχει και τη διάθεση να δώσει μια λύση, όπως και η κοινωνική λειτουργός του Δήμου. Και αισθανόμαστε, παρόλο που δεν φταίμε, φρίκι, γιατί 4 παιδιά θα πεταχτούν σε κάποιο κιάδα. Εξήγησε μάλιστα πως η υπόθεση αυτή προχώρησε μετά από καταγγελίες γειτόνων και αφού επιλήφθηκε η εισαγγελέας, η κοινωνική λειτουργός που πραγματοποίησε τη σχετική έρευνα διαπίστωσε ότι όντως τα παιδιά κινδυνεύουν. Η εισαγγελέας ζήτησε από το Χαμόγελο του Παιδιού να φιλοξενήσει σε κάποιο από τα 14 σπίτια του τα 4 αδέρφια. Δυστυχώς, αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει λόγω πληρότητας, αφού στα συγκεκριμένα σπίτια ζουν ήδη περισσότερα από 380 παιδιά. Θέλουμε και κάνουμε μια έκκληση, επιτέλους να βρεθεί κάποια λύση. Σε κανένα παιδί να μην λέμε όχι στη ζωή, γιατί αν δεν τους δώσουμε την ευκαιρία για μια ακόμη φορά, δυστυχώς όταν θα γίνουν παραβατικοί, θα ψάχνουμε να βρούμε γιατί έχουν παραβατικά παιδιά. Για τον σκοπό αυτό, ο κύριος Γιαννόπουλος απίφθινε έκκληση για την συμπαράταξη δυνάμεων με στόχο τη δημιουργία ενός ακόμη σπιτιού του Χαμόγελου του Παιδιού στη Λάρισα, καθώς η οικονομική δυνατότητα του οργανισμού είναι πλέον μηδαμινή.